Για περάστε, για περάστε. Εδώ δημιουργούμε, δημιουργούμε παρέα και θα φτιάξουμε ένα τέτοιο υπέροχο φωτιστικό οροφής με κριτική κατσούνα ή μια παραδοσιακή μαγκούρα. Η διαφορά με αυτό εδώ που βλέπετε και έχω έτοιμο είναι ότι το συγκεκριμένο φωτιστικό θα έχει διπλή λάμπα. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας πάρει πολύ, 5-10 λεπτάκια θα σας πάρει, κάπου τόσο. Περισσότερο μας πήρε να επιλέξουμε ποια κατσούνα θα χρησιμοποιήσουμε παρά να το κατασκευάσουμε. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστείτε αρχικά είναι να βρείτε τα σκηνιά αυτά, τα οποία είναι ένα έτοιμο φωτιστικό οροφής με διπλό σκηνί και ντουί στο κάτω μέρος για να συνδέσουμε τις λάμπες μας. Θέλει προσοχή να επιλέξετε να έχει και αυτό το γκρίκο, το στήριγμα, γιατί θα χρειαστεί κατά την κατασκευή του φωτιστικού. Λοιπόν, το κρεμάω εδώ για να δούμε τη διαδικασία. Το αμέσως επόμενο που θα χρειαστείτε είναι ένα κορδόνι δερμάτινο. Κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσετε και σκηνή, επίσης σκηνή. Εγώ βάζω το δερμάτινο κορδόνι γιατί θέλω να έχει μία αντίθεση με το σκηνή. Ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα έχει συνδυασμό ξύλου, σκηνιού και δέρματος και χαλκού βέβαια. Λοιπόν, πάμε στην άκρη, φροντίζουμε οι άκρες να είναι στο ίδιο ύψος για να μπορούμε να το κρεμάσουμε ίσια και κάνουμε ένα απλό δέσιμο. Κατεβάζουμε το δέσιμο κάτω από το σκηνί. Εδώ φαίνεται νομίζω καλύτερα. Κάτω από το σκηνί. Και παίρνουμε την κατσούνα που έχουμε επιλέξει. Βρίσκουμε το κέντρο βάρους. Σημαδεύουμε που θέλουμε και πάμε και την τρυπάμε, όπως βλέπετε εδώ, διαμπερές. Για να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη το κορδόνι που έχουμε περάσει, το δερμάτινο κορδόνι. Αν δεν έχετε τρυπάνι, μη στεναχωριέστε, μπορείτε απλά να το δέσετε περιμετρικά απ' έξω, χωρίς να τρυπήσετε καν την κατσούνα. Αν φοβάστε μην τη χαλάσετε ή δεν έχετε το τρυπάνι, μην τη φοβάστε. Ξέχασα να σας πω ότι καλό είναι, επειδή είναι οροφής φωτιστικό, η κούρμπα να κοιτάει προς τα κάτω. Βέβαια μπορείτε να τη βάλετε από πάνω, μπορείτε να τρυπήσετε και στο πλάι. Ανάλογα το που θα τρυπήσετε θα στηθεί και το φωτιστικό σας. Αφού λοιπόν περάσουμε το κορδόνι, κοιτάμε προσεκτικά που θα κάνουμε τα δεσίματα, γιατί αυτά ουσιαστικά θα ορίσουν πώς θα στηθεί η κατσούνα πάνω στην οροφή. Αν θα είναι ίσια, αν θα είναι ανηφορικά, η κούρμπα δηλαδή πιο ψηλά από το κάτω μέρος ή αντίστροφα. Όπως βλέπετε εδώ, έχω προσπαθήσει και την έχω κρεμάσει να έρχεται σε ευθεία. Αν όμως τον κόμπο αυτό τον έκανα πιο ψηλά, θα ερχόταν η κατσούνα κάπως κάθετα. Γι' αυτό κάνουμε το δέσιμο πάνω στον γκρίκο που σας είπα στην αρχή. Ή αν το έδινα από εδώ πίσω πιο ψηλά, θα ερχόταν κατηφορικά. Ανάλογα πώς εγώ επιθυμώ να την κρεμάσω. Αφού λοιπόν το κάνω αυτό το κομμάτι, έχομαι και περνάω τα σκηνιά γύρω-γύρω από την κατσούνα. Όσο πιο ψηλά είναι η κατσούνα, ή να σας το πω διαφορετικά, όσο πιο κοντά στο ταβάνι είναι η κατσούνα, τόσο περισσότερες στροφές μπορεί να πάρει το σκηνί μας. Ωραία! Και επειδή θα μπορούσε να είναι αυτό, όπως βλέπετε εδώ, ένα έτοιμο φωτιστικό. Ωστόσο, επειδή η φίλη μας δεν μας ζήτησε αυτό το φωτιστικό, αλλά μας ζήτησε με κουδούνα, συνεχίζουμε την κατασκευή μας. Ούτε 5 λεπτά δεν μας πήρε μέχρι στιγμής, έτσι, πολύ λιγότερο. Κόβουμε λοιπόν ένα κομμάτι σκηνή ή αν έχουμε λωρίδα δέρματος, εγώ εδώ προτιμώ το σκηνή. Κάνουμε μία στροφή και ερχόμαστε και γύρω από την κατσούνα και ερχόμαστε και το δένουμε. Και παίρνουμε μετά την κουδούνα μας που έχουμε επιλέξει. Το νούμερο 10 είναι ένα καλό νούμερο κουδούνας, γιατί αυτές βγαίνουν σε νούμερα. Και ερχόμαστε και τη δένουμε στο ύψος το οποίο εμείς επιθυμούμε. Πάντα στο katsounes.gr, ό,τι φωτιστικό κάνω, αφήνω λίγο μεγαλύτερο δέρμα και λίγο μεγαλύτερο σκηνή, έτσι ώστε να έρθετε και να το προσαρμόσετε
στο χώρο που θέλετε, αν είναι ψηλοτάβανο ή αν είναι πιο χαμηλό. Και κάτω από την κουδούνα δένουμε ένα σκηνάκι, το οποίο είναι το εφέ μας, αν θέλουμε εκεί που θα την κρεμάσουμε να μπορούμε και να την χτυπήσουμε. Και είναι έτοιμο, όπως βλέπετε, το φωτιστικό μας. Δεν μας πήρε καθόλου χρόνο. Το μόνο που μένει είναι η τοποθέτηση. Και θα του βάλουμε φυσικά και δύο λάμπες για να ανάψει. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο φωτιστικό, το οποίο θα ζεστάνει την ατμόσφαιρα στο χώρο σας. Και τώρα, μια που το βλέπω και πίσω μου, βλέπω και κουρτινόξυλο κατσούνα. Γενικά θέλω να είστε ευρηματικοί και να μου στέλνετε ιδέες και εγώ θα φροντίσω να τις φτιάξω όλες. Κάνω αυτό στην άκρη και έρχομαι να σταματήσω το βίντεο και νομίζω ότι θα φαίνονται όλα καλά, όπως πρέπει να φανούν. Γεια σας!